Άλλε, θα δούμε αργότερα ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Να πάμε τώρα να δούμε τις ισπανόφωνες ταινίες του φεστιβάλ που έκαναν αίσθηση σε κοινό και κριτικούς. Την Μπερλινάλε είχε ισπανική φωνή και οι ισπανικές ή ισπανόφωνες ταινίες έκαναν αίσθηση όσο λίγες. Στο μπαρ του Άλεξ Ντε Λα Ιγκλέθια, ένα ετερογενές γκρουπ ανθρώπων θα γίνουν μάρτυρες ενός τραγικού περιστατικού. Όταν ένας εξ αυτών θα πυροβοληθεί στο κεφάλι, οι υπόλοιποι θα κινητοποιηθούν αποφεύγοντας κάθε ευθύνη. Ο Άλεξ Ντε Λα Ιγκλέθια για ακόμα μία φορά στείνει ένα μικρό κόσμο παλαβομάρας και ακρότητας στην ταινία που θα προβληθεί και στο Μάλαγα Δεθίνε. Στην παραγωγή της επόμενης ταινίας, ο σκηνοθέτης της προηγούμενης. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Εδουάρδο Κασανόβα είναι το ασφυκτικό Πιέλες. Αν αυτό που παρουσιάζεται στην ταινία είναι ένας κόσμος τεράτων, ποιος είναι αυτός που θα τον κρίνει? Απλό κομψοτέχνημα με ψυχή, μοιάζει με μοβιδικό Αλμοδόβαρ, φιλτραρισμένο με τη σκληρότητα του Μπρόουνινγκ, αλλά και το κοινικό χιούμορ του Λάνθιμου. Ο Σεμπάστιαν Λέλιο από τη Χιλή συνθέτει μια δική του στρέλα με αγάπη. Η Μαρίνα Βιδάλ χάνει τον εραστή της από καρδιακή προσβολή σε μία βραδιά και η οικογένεια του αποθανόντα της απαγορεύουν να δει τη σωρό του συντρόφου της. Εκείνη το μόνο που θέλει είναι να πάρει το σκύλο τους. Ξεχάσαμε να σας πούμε το ότι η Μαρίνα είναι τρανσέξουαλ. Απλότητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα, ομορφιά σε μία ταινία που σίγουρα θα δούμε του χρόνου στις οσκαρικές υποψηφιότητες. Τέλος, ο βραβευμένος με Όσκαρ Φερνάντο Τρουέμπα σκηνοθετεί ξανά την Πενέλοπε Κρούθ στη συνέχεια της ταινίας «Το κορίτσι των ονείρων σου». 20 χρόνια μετά, η Μακαρένα Γρανάδα επιστρέφει στην Ισπανία για να γυρίσει μια διεθνή παραγωγή που θα υπηρετεί όμως τον φρακικό συντηρητισμό. Βιτριολικό χιούμορ, ακραίες καταστάσεις, αλλά και αστεία εσωτερικής κατανάλωσης για την Ισπανία που συνεχίζει να ζει με τα φαντάσματα του Φράνκο. Πήραμε λοιπόν μία γεύση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Έχουμε όμως τώρα και τους νικητές, Ευγένεια Μυρίδου. Η ταινία Unbounded Soul της Ουγγαρέζας Ιλτικό Ενιέντη βραβεύτηκε με τη Χρυσή Άκτο καλύτερης ταινίας. Ο Φιλανδός Άκη Καουρισμάκη βραβεύτηκε με την Αργυρή Άκτο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία του για τους πρόσφυγες «Η άλλη πλευρά της ελπίδας». Η ηθοποιός Κιμ Μινχή από την Νότια Κορέα έλαβε την Αργυρή Άκτο καλύτερη ηθοποιού για την ταινία του σκηνοθέτη Hank Sang-soo On the Beach at Night Alone, και με την Αργυρή Άκτο καλύτερη ηθοποιού τιμήθηκε ο Αυστριακός Γκέρμ Φίτρικ για το ρόλο του στην ταινία Bright Nights τώρα. Μάλιστα, ο Άκη Καουρισμάκη ήταν το μεγάλο φαβορί. Τελικά φεύγει με την Αργυρή Άκτο. Τώρα Ευγενία Μυρίδου και πάλι επί σκηνής η χοροδία του Κόκκινου.